Και το πόσο καλά παιδιά είναι. Αυτή τη στιγμή δουλεύω με πάρα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Τώρα αν υπάρχει αχαριστία. Τα πάντα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Αλλά τουλάχιστον εμένα δεν μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Ή δεν το αφήνω να μου συμβεί. Σε έχει προσεγγίσει ποτέ ερωτικά γυναίκα, παρότι ξέρω ότι είσαι παντρεμένος, προκειμένου να τη βοηθήσει στη δουλειά? Όταν παραδείγματος χάρη απευθύνεσαι κάτι που έζησε κάτι πολύ πρόσφατα, δηλαδή όταν κάνεις μια καινούργια δουλειά και θες να πάρεις καινούργια παιδιά, mm-hmm. σε γενικές γραμμές, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που γουστάρω και θέλω παραδείγματος χάρη να δουλεύω με καινούργια παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να δίνονται ευκαιρίες σε καινούργια παιδιά και να μην δουλεύουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και να πεις ότι ξέρεις κάτι, πάω να κάνω κάτι σίγουρο με κάτι άλλο. Mm-hmm. Νομίζω χώρος υπάρχει για όλους. Πάντα όταν παραδείγματος χάρη σε ένα σύνολο 330-340 παιδιών που θα σου έρθουν σε μια οντισιόν, σίγουρα δεν είναι όλα, δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Ναι. Έτσι, και πολύ περισσότερο αν είναι νέα παιδιά που προσπαθούν να πιαστούν. Ναι, υπάρχουν συνήθως γυναίκες ή κοπέλες οι οποίες νομίζουν ότι με ένα ωραίο πόδι ή ένα ωραίο στήθος μπορούν να πάρουν κάτι. Mm. Εγώ είμαι κατά αυτής της ιστορίας. Και βέβαια, οπωσδήποτε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι έχω δώσει τα δείγματά μου σε ό,τι αφορά την προσωπική μου ζωή. Ναι. Και όχι την επαγγελματική μου. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα ανέχομαι. Ναι. Δεν μπορώ να ανεχτώ κάποια κοπέλα η οποία θα βγάλει λίγο το στήθος της παραέξω ή θα με πλησιάσει λίγο παραπάνω και θα αφήσω απ' έξω μια κοπέλα που μπορεί να μην έχει καθόλου στήθος αλλά έχει πολύ ταλέντο. Μάλιστα. Πώς αντιδράσω το γίνεται αυτό? Πολύ διακριτικά. Πολύ διακριτικά. Δεν χρειάζεται να προσβάλλεις κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος να προσβάλλεις. Απλά νομίζω ότι το καταλαβαίνει και από μόνος του κάποιος, όταν εσύ έχεις μια απόσταση. Όλα αυτά τα